εκπαιδεύονται, ασκούνται, αλλά και ουσιαστικά πετούν οι πιλότοι διαφυλάσσοντας την εθνική κυριαρχία εμπλεκόμενοι σε αναχαιτήσεις. Αυτές είναι ενέργειες οι οποίες συναντούνται μόνο σε πόλεμο ή τουλάχιστον έχουν τις συνθήκες πολέμου. Να αναχαιτίζουμε ό,τι μπαίνει στον ελληνικό αέριο χώρο και να προσγειωνόμαστε τελευταίοι. Θέλω να συγχαρώ την πολεμική αεροπορία για το τεράστιο επίτευγμα. Αυτό όμως έχει κόστος, νέους ανθρώπους οι οποίοι καταλείπουν οικογένειες, καταλείπουν παιδιά, αφήνουν πίσω τους συναδέλφους τους. Φτάνουμε σε αρκετές τάξεις της σχολής Ικάρων να αγγίζουν το 10% της κάθε τάξης. Νέα παιδιά τα οποία φεύγουν εν καιρό ειρήνης στις δίκες πολέμου. Κύριε Υπουργέ, και δύο κουβέντες για τις εκλογές. Ναι, και σε συνδυασμό με τις προκλήσεις, με τις δηλώσεις για τα ίμια, τις δηλώσεις για τους φούρνους. Πιστεύετε λόγω εκλογών ίσως κλιμακωθούν κάποια πράγματα? Ανησυχείτε. Έχουν πάθει αμόκρουμένα, δεν ξέρω. Να τους εύχομαι καλές εκλογές. Στην αυστηρή και ομόθυμη